Να καλημερίσω ξανά την Αλεξάνδρα Μερακλίδη, η οποία βρίσκεται τώρα σε ένα άλλο σημείο, λίγο πιο ψηλά από τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής στο Μενίδη. Έλα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα σας και πάλι. Βρισκόμαστε εδώ πέρα στο βουνό της Πάνηθας που βλέπαμε χθες. Πώς οι νεαρές πτήσεις έριχναν νερό, όπως βλέπετε τριγύρω μου αλλά και πίσω μου στο βουνό όλα είναι καμένα. Αυτή είναι η επόμενη μέρα που βλέπαμε τις μικροεστίες φωτιάς. Κοιτάξτε πώς ξημέρωσε. Εδώ πέρα πίσω στο βάθος βλέπουμε και ένα μικρό σπίτι το οποίο παραδόθηκε στις φλόγες της φωτιάς. Η εικόνα πραγματικά είναι αποκαρδιωτική. Είναι πάρα πολύ στενάχωρη. Βλέπουμε ελάχιστα δέντρα τα οποία έχουν μείνει. Τα περισσότερα είναι καμένα. Βλέπουμε ξερά δέντρα. Ακόμα η ατμόσφαιρα είναι από δυτική. Βλέπετε τι άφησε η επόμενη μέρα, η πύρινη λέλαπα που πέρασε από εδώ πέρα, τι άφησε πραγματικά εδώ πέρα πάνω στο βουνό. Είναι πάρα πολύ στενάχωρη εικόνα. Προφανώς είναι το μέγεθος της καταστροφής. Είναι η ίδια περιοχή που βλέπαμε πριν από λίγο από το ελικόπτερο που επιβαίνει ο συντονιστής των εναέριων μέσων της πυροσβεστικής χθες. Εσύ βρίσκεσαι εκεί τώρα και βλέπουμε το πέρασμα το καταστροφικό της φωτιάς. Βλέπουμε το σπίτι αυτό που τώρα μας που εστιάζεται, όπου δεν έχει μείνει τίποτα. Είναι στην ίδια κατάσταση με τα σπίτια που μας έδινε νωρίτερα από τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής. Και βεβαίως γύρω-γύρω το χρώμα της στάχτης. Λοιπόν, είναι τι άφησε η καταστροφή. Είναι η επόμενη μέρα, όπως μπορείτε είναι να λυπηρό, δείτε. Ρε, εσύ, Αλεξάνδρα. Ξέρεις, εγώ χάνω τα λόγια μου γιατί κάθε φορά καλοκαίρι, πολλά καλοκαίρια, γνωρίζω ότι εκεί που όταν αποχωρήσουν οι φλόγες θα δούμε αυτή την εικόνα. Θα δούμε αυτό. Το μαύρο, το σταχτή, τις λήψεις. Λοιπόν, και βέβαια, όπως σωστά λέει ο Ζαφίρης Πυρηντάκης, ο αρχιτέκτης της εκπομπής, και σημειώνεται σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, οι επιπτώσεις έρχονται. Ο χειμώνας αρθεί, θα έχουμε πλημμύρες, θα έχουμε τα ίδια προβλήματα, αυτά που αντιμετωπίζουμε με συνέπεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και μετά θα συζητάμε τι έφταιξε, τι δεν πήγε καλά, αν πρέπει να κάνουμε κορμοδέματα, αν πρέπει να κάνουμε αντιπλημμυρικά και πού αν τα κάνουμε. Και αυτός ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται, είναι σαφές ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν, ζωντανά τώρα, πάνω από τον οικισμό της Αγίας Παρασκευής στο Μενίδη, η εικόνα του μαύρου. Ένα κομμάτι δάσους το οποίο χάθηκε. Εχθές ήταν ακριβώς εδώ πέρα που δείχναμε από πιο πίσω τις μικροεστίες φωτιάς και είναι η επόμενη μέρα εδώ πέρα ότι δεν κατάφεραν να σωθεί η εικόνα του μαύρου, όπως λέτε κι εσείς. Πραγματικά είναι αποκαρδιωτική αυτό που συναντάμε σήμερα. Μάλιστα. Η μέρα μετά, οι ζημιές που άφησε η πυρήνη λέλαπα. Η πολύπαθη Πάρνηθα, Αλεξάνδρα μου. Αυτή είναι η πολύπαθη Πάρνηθα. Έχει βεβαίως η φύση μια μαγεία στην αναγέννησή της. Θα χρειαστεί να την βοηθήσουμε όμως. Θα χρειαστεί να δείξουμε όλοι με κάποιο τρόπο αγάπη και ενδιαφέρον. Ας το προγραμματίσουμε και ας το έχουμε στο μυαλό μας. Τίποτα δεν μπορεί να αναγεννηθεί από μόνο του. Χρειάζεται και τη δική μας τη βοήθεια, τουλάχιστον το σεβασμό. Και αναφέρομαι σε αυτούς τους τύπους με τους 19 αναπτήρες και με τα φλογοβόλα που πήγαν να θαυμάσουν την πράσινη φύση προς τον Αυλώνα χθες που γινόταν η προσπάθεια να μην κατέβει φωτιά στους Θρακομακεδόνες και να μην φύγει από τη χαράδα του Αγίου Γεωργίου προς τον δρυμό της Πάρνηθας. Λίγο σεβασμό, λίγη κινητοποίηση και να πω επίσης, για να είμαστε και να σεβόμαστε αυτή τη συνταγμένη πολιτεία στην οποία ζούμε και τη χώρα, ενδεχομένως και μια διαφορετική ποινική αντιμετώπιση, πιο αυστηρή ακόμα, για τους αποδεδειγμένους εμπριστές. Για αυτούς που θα αποδειχθεί σε ακροματική διαδικασία ή σε αποδεικτική διαδικασία, όπως προβλέπει η δικαιοσύνη, ότι συσχετίζονται με αυτή την καταστροφή. Αν συσχετίζονται και αν δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας φυσικής αιτίας. Λοιπόν, εικόνες που μεταδίδει η Αλεξάνδρα Μερακλίδη και το συνεργείο του Άξιον 24 τώρα από την Πάρνηθα, από το χθεσινό μέτωπο. Εκεί δηλαδή που βλέπουμε τώρα μαύρο, καμένο, χθες βλέπαμε φλόγες απειλητικές, ψηλές φλόγες οι οποίες έτρεχαν όλο το βράδυ και ξημερώματα απειλούσαν Θρακομακεδόνες, αλλά και τον δρυμό της Πάρνηθας. Μάλιστα. Αλεξάνδρα Μερακλίδη, βλέπεις τώρα εκεί οχήματα του πυροσβεστικού σώματος, βλέπεις εθελοντές, βλέπεις οχήματα της πολιτικής προστασίας. Και η πολιτική
εμείς είδαμε όταν ήρθα. Εδώ πέρα να δούμε τι ακριβώς έχει δει. Η αστυνομία βλέπουμε και σήμερα σε όλα τα σημεία. Βλέπετε εδώ πέρα η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη και στα σπίτια βλέπουμε και το κλιμάκι της πολιτικής προστασίας που έρχεται να παριθμίσει όλες αυτές τις ζημιές, όλα αυτά τα οποία έγιναν την επόμενη μέρα και στα σπίτια. Εδώ πέρα πραγματικά στη φύση κάηκαν δέντρα, η βλάστηση. Από εκεί που είχαμε πράσινο, βλέπουμε σήμερα την επόμενη μέρα να ξημερώνει, να βλέπουμε ένα μαύρο εδώ, ένα μαύρο κοπείο και σήμερα όπως θα πείτε έχουμε εξηγήσαμε όμως. Βλέπετε εδώ πέρα στο σημείο το οποίο ήμασταν εχθές το πρωί και λέγαμε τις μικροαιστείες φωτιάς και έκαναν την επόμενη ρήψη στα Καναντέρ, βλέπουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα σήμερα. Δυστυχώς. Μια εικόνα πάρα πολύ αποκαρδιωτική. Είναι εικόνες στενάχωρες αυτές. Δυσκολεύει λίγο η επικοινωνία μας, δυσκολευόμαστε να μας ακούσουμε. Θα πρότεινα να συνεχίσεις το ρεπορτάζ, συνεχίσεις το διπορικό.